Το Alt Satire News του Λάκη Λαζόπουλου έριξε αυλαία για φέτος με ένα μοναδικό επεισόδιο με σάτυρα, γέλιο και συγκινητικές στιγμές. Ο οικοδεσπότης και δημιουργός του μίλησε με όλο τον κόσμο, δέχτηκε συγχαρητήρια και μας είπε πως νιώθει όταν τελειώνει το τσαντήρι του. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν θα ήθελα να τελειώσω τώρα όπως είναι η κατάσταση. Εύχομαι να τα πράγματα να πάνε δυνατά, αλλά έτσι κι αλλιώς το τσαντήρι είναι πάντα έτοιμο. Ας πούμε τελειώσαμε για το καλοκαίρι. Ας πούμε θα βρεθούμε τέλος Οκτώβρη, γιατί φεύγω Σεπτέμβρη. Θα πάω Νέα Υόρκη, Αμερική. Θα γίνει με το Sorry I'm Greek. Πάω στην Κύπρο 22, 23, 27 Ιουλίου. Θα γυρίσω να κάνω τσαντήρι. Και μετά καινούργια πράγματα, καινούργια προγράμματα. Πάντως τον Οκτώβριο θα είστε εδώ στο τσαντήρι, το είπατε. Τον Οκτώβριο θα είμαι εδώ, ναι. Το είπατε και δώσατε χαρά σε πολύ κόσμο. Ναι, ξέρεις, δεν θέλω να χάσω τις συναντήσεις αυτές και ψάχνω να βρω έναν τρόπο που να κάνω όλα αυτά τα καινούργια σχέδια που θέλω να κάνω και δεν θέλω να λέω αυτή την ώρα πολλά, αλλά νομίζω ότι έχω ανάγκη αυτές τις συναντήσεις, ας το πούμε, ας το πάμε σε μένα. Νομίζω ότι θα βρω έναν τρόπο να κρατήσω την επαφή αυτή. Περιοδία με το Sorry I'm Greek, μεγάλη επιτυχία. Ήταν τόση δυνατή η συγκίνηση που όταν πριν βγω είχα πει μέσα μου, θα προσπαθήσεις, έχεις μπροστά σου να κάνεις παράσταση, θα πρέπει να μην συγκινηθείς για να μπορέσεις να φέρεις αποτέλεσμα την παράσταση. Αυτό και μόνο ήταν αυτό που... Και όλο αυτό μου, ξέρεις, μου είχε στην... όταν έφτασα στη Σουηδία στην τελευταία παράσταση, εκεί βγήκε από μέσα μου όλη αυτή η ευγνωμοσύνη για όσα έζησε. Το περιμένατε να αγαπηθεί τόσο πολύ το Sorry I'm Greek? Είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο που είναι δημιουργός, μετά από 31 χρόνια που κάνω δουλειά αυτή. Εγώ δεν βγαίνω συχνά, όπως ξέρετε. Όχι εξωτερικό, δεν έχω πάει ποτέ πρώτη φορά που πήγαινα. Αλλά γενικά και περιοδίες δεν μου είναι εύκολο. Αυτός ο κόσμος και αυτοί οι Έλληνες, ο τρόπος που στείλαν την δύναμή τους μέσα από μια παράσταση, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από όλα αυτά που παίρνανε, νομίζω ότι ήταν σαν να κρατούσαν την Ελλάδα. Ένιωθα ότι αυτοί οι Έλληνες εκεί αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχει πάει να πέσει η Ελλάδα από εδώ και από εκεί και την κρατάνε, γιατί είμαστε Έλληνες σε όλα τα σημεία και την κρατάνε. Την κρατάνε από εδώ, την κρατάνε από εκεί, την κρατάνε έτσι. Είναι πολύ σημαντικό μετά από χρόνια πορείας να ζεις, γιατί δεν είναι κάτι που το υπολογίζουμε όταν το ζήσουμε. Όταν κάνεις μια δουλειά σαν αυτή, ξεκινάς. Εγώ τελείωσα νομικά, σπούδασα νομικά. Ήθελα να γίνω αυτό, αυτό ήθελα να γίνω. Δεν ήθελα να γίνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Αλλά δεν υπέγραψα και καμιά συμφωνία. Όμως αυτό που κάνω είναι ο δρόμος μου. Και όταν επιβεβαιώνομαι μετά από ότι έχετε κάποια στιγμή ο χρόνος να σου απαντήσει για μια απόφαση που πήρε στο παρελθόν. Θα μας έδωσε κουράγιο, ελπίδα. Και ελπίζουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσει ο Λάκης και τον Οκτώβρη. Ο Λάκης ήταν καταπληκτικός, δεν περιμένουμε ξανά τον Οκτώβρη. Εμένα μου έκανε εντύπωση του θάρρους. Καλά ο Λάκης, κάτι τρεις ώρες και χρυσούλα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό με τίποτα. Και το θαυμάζω, το χαίρομαι και περάσαμε υπέροχα. Και έχει και έναν τρόπο να, έτσι σαν συνεργάτης, να σε κάνει Θεό. Το τσαντήρι θα επανέλθει. Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη. Ευχαριστώ και σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να δεις τα φιλιά μου στην αγαπημένη Ελένη, μου τα στέλνει συχνά. Να τις τα στείλω κι εγώ. Ωραία. Άλλωστε έχει παίξει. Βέβαια. Είναι και τσαντηριώτης σε έναν άνθρωπο. Ήταν ωραία στιγμή αυτή που έπαιξε και η Ελένη. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Γιατί η Ελένη έχει αυτή την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου, γιατί ο καθένας όποια δουλειά κάνει πρέπει στη δουλειά του να είναι φωτεινός και να την κάνει σωστά. Και η Ελένη είναι αυτός ο άνθρωπος.